τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ένας άλλος τομέας που επίσης επηρεάζεται από την όλη κατάσταση. Κύριε Κλειρίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς επηρεάζονται οι δικηγόροι της Κύπρου από τις εξελίξεις στο Ουκρανικό και τις κυρώσεις απέναντι σε Ρώσους ολιγάρχες? Επηρεάζονται όπως και όλη η οικονομία, θα έλεγα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα δικηγορικά γραφεία τα οποία έχουν πελάτες Ρώσους και Ουκρανούς, οπότε επηρεάζονται άμεσα. Και δεν είναι τόσο οι κυρώσεις όσο το κλίμα του πολέμου και της αβεβαιότητας αναβάλουν οι εμπλεκόμενοι πελάτες τις σχεδιασμούς τους για το μέλλον, και αυτόν επηρεάζει το δικό μας το επάγγελμα. Η δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι και η μεγαλύτερη όσον αφορά τους δικηγόρους, είναι αυτοί που θα επηρεαστούν από το γενικότερο κλίμα της οικονομίας. Απώλεια εισοδημάτων από τον τουρισμό, από την κατασκευαστική βιομηχανία, από την ακίνητη ιδιοκτησία. Ασφαλώς θα επηρεαστούν σαν δικηγορικά γραφεία, δεδομένου ότι λιγότερα έσοδα από αυτούς τους τομείς σημαίνει ότι και η πελατεία, η ενδεχόμενη πελατεία, είτε υπό μορφή συμβουλών είτε παραπομπών στο δικαστήριο, θα είναι μειωμένη. Άρα θα υπάρξει πρόβλημα, και δυστυχώς συστορεύονται τα προβλήματα στον τομέα μας. Είχαμε ξεκινήσει, να υπενθυμίσω, με θέματα που αφορούσαν τη δημοσιονομική κρίση, τα κουρέματα, την τραπεζική κρίση. Μπήκαμε στη φάση της πανδημίας, μπήκαμε στη φάση των λεγόμενων χρυσών διαβατηρίων, και τώρα έρχεται και αυτόν καπέλο. Δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα, ο τομέας του δικηγορικού επαγγέλματος υφίσταται τεράστια πλήγματα. Όμως απέδειξε ότι είναι πολύ ευέλικτος ο τομέας, προσαρμόζεται. Εκείνο το οποίο σίγουρα θα πρέπει να προσεχθεί, κατά τη γνώμη μου, είναι να μην αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής αυτήν την περίοδο. Επειδή υπάρχει το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως ξέρετε, και να αυξηθεί ο εταιρικός φόρος από 12,5% σε 15%, αυτό θα είναι τεράστιο πλήγμα και τεράστιο λάθος σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα σαν κυπριακή οικονομία. Άρα θα έλεγα αναβολή της φορολογικής μεταρρύθμισης ή του μέρους εκείνου που αφορά την αύξηση του φορολογικού συντελεστή είναι επιβαλλόμενη. Τα προβλήματα βεβαίως στον χώρο μας δεν είναι άσχετα και με την καθυστέρηση στην μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, που για πολιτικές σκοπιμότητες κάποια κόμματα δεν την προωθούν, το οποίο σημαίνει αποθάριση των οποιονδήποτε ενδιαφερόμενων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για επίλυση των διαφορών τους, λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων που επικρατούν. Άρα και αυτό θα έπρεπε, σαν μέτρο ανάκτησης εμπιστοσύνης προς τον τομέα, να προωθηθεί άμεσα. Δεν φταίει η κυβέρνηση, οφείλω να το πω. Η κυβέρνηση έκαμε και κάνει ό,τι μπορεί για το θέμα της μεταρρύθμισης. Είναι κάποια κόμματα στη Βουλή που μπλοκάρουν αυτό το θέμα. Άρα θα προσπαθήσουμε εμείς σαν Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος να πετύχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να συμμετάσχουμε στην Επιτροπή, η οποία γνωρίζω ότι είναι υποδημιουργία παρακολούθησης των μέτρων, των κυρώσεων, ούτως ώστε να δίνεται άμεση συμβουλή στα δικηγορικά γραφεία και σε όλους τους εμπλεκομένους για το πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, διότι υπάρχουν ασάφειες και βλέπετε ότι και κάποιες τράπεζες έχουν σπεύσει, παραδείγματος χάρη, να παγκοποιήσουν τους λογαριασμούς όλων των Ρώσων, κάτι το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου παράνομο. Αυτή η ασάφεια δημιουργεί προβλήματα
και γι' αυτόν έχουμε συνδράμει στη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία θέλουμε συμμετοχή και θα έχουμε, πιστεύω, για να μπορούμε να δίδουμε έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για την εφαρμογή των μέτρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνει πολύ σύντομα όμως αυτό το πράγμα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και ήδη, δεν μπορούμε να κλείνουμε τον λογαριασμό σε τον οποιοδήποτε επειδή είναι Ρώσος. Ναι. Ήδη είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή, το Παγκύπριος Γεωργικός Σύλλογος, και αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να κληθούμε στη σύσταση αυτής της ομάδας, κάτι το οποίο επιδιώκουμε. Και το δεύτερο, βεβαίως, σαν δικηγορικός κόσμος, θέλουμε να αυξήσουμε την δικηγορική ύλη με κάθε προσπάθεια. Θα πρέπει επιτέλους να θεσπιστούν οι κανονισμοί της διαμεσολάβησης για να μπορούν να παραπέμπονται διαφορές για επίλυση σε διαμεσολάβηση, και βεβαίως να ψηφιστεί και το νόμος του εμπορικού δικαστηρίου. Οι περισσότερες υποθέσεις των Ρώσων, Ουκρανών, αυτών των μεγάλων επενδυτών στην Κύπρο, και έχουμε και Ουκρανούς, δεν είναι μόνο Ρώσους, θα επιλύονται με πολύ ταχύτερο τρόπο στο εμπορικό δικαστήριο, το οποίο βεβαίως θα πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να περάσει. Προσπαθούμε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της δυσπραγίας να ξεπεράσουμε για μια ακόμη φορά τα προβλήματα, και σαν δικηγορικό σύλλογο θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Κύριε Κλειδίδη, θα σας ρωτήσω κάτι που ρώτησα για τον κύριο Μάρκο προηγουμένως από πλευράς των λογιστών. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μια είναι οι Ρώσοι, στους οποίους επιβάλλονται και οι Ρώσοι, και από την άλλη είναι οι Ουκρανοί, οι οποίοι βρίσκονται εν το μέσο του πολέμου και πολύ πιθανόν, γιατί το έχουμε ακούσει δημοσιογραφικά από πληροφορίες, ότι θέλουν να μεταφέρουν τις εταιρείες τους, τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες, και μια από αυτές είναι και η Κύπρος. Αν είναι καλά τα κίνητρα τα οποία τους παρέχουμε, είτε αυτό είναι φορολογικός συντελεστής είτε και οτιδήποτε άλλο. Όσον αφορά ουκρανικών συμφερόντων εταιρείες, υπάρχει ζήτηση στον τομέα των δικών σας για να μεταφερθούν εταιρείες εδώ? Υπάρχει, βεβαίως. Υπάρχουν μεγάλα γραφεία τα οποία εξυπηρετούν ένα μεγάλο αριθμό εταιριών από την Ουκρανία, παροχής υπηρεσιών από τα μέλη μας. Αλλά έχουμε και ένα μεγάλο μπλέγμα δικαστηριακών υποθέσεων, στους οποίους εμπλέκονται Ουκρανοί και Ουκρανικά συμφέροντα. Πολλές φορές αγωγές πολλών εκατομμυρίων. Μάλιστα. Και δισεκατομμυρίων. Αυτές νομίζω δεν θα φύγουν από την Κύπρο, ιδιαίτερα αν περάσουμε το νόμο για το εμπορικό δικαστήριο. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα αυξηθούν οι υποθέσεις αυτές. Μπορεί να υπάρξει κάποια αναβολή, κάποια καθυστέρηση αν θέλετε, στο παραπομπή υποθέσεως του δικαστήριου, διότι σίγουρα ένας Ουκρανός ή ένας Ρώσος που βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται είναι το δικαστήριο. Πώς θα επιλύσει η διαφορά του. Μάλιστα. Το ίδιο και για τις επενδύσεις. Δυστυχώς μας παίζει ο χρόνος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε σύντομα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλειδίδη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.